Σήμερα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλάκη. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε. Εμείς βουλευτής ΠΑΣΟΚ, νομός Ανατολικής Αττικής. Να μην ξεχνιόμαστε. Νομός δεν είναι. Εντάξει, περιφέρεια. Σωστά. Έχετε δίκιο. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Αλλά παλαιά, ναι. Εσείς κιόλας έχετε εκδηλώσει ότι στηρίζετε τον κύριο Χαριδούκα από την πρώτη στιγμή. Αλλά πάντα έστε με ένα ήπιο έτσι λόγο και στα μέσα ενημέρωση και στο δημόσιο λόγο. Για πάμε λίγο να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, επειδή εσείς το ζείτε κιόλας, κάνετε προεκλογικό αγώνα, δεν κρυφτήκατε, γιατί κάποιοι άλλοι μπορούν να κρίνουν πιο ήπια ακόμα στάση, να είναι και πιο παρατηρητές. Δεν είναι κακό αυτό, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα, και δεν λέω τη Δευτέρα αυτή, λέω την μεθεπόμενη Δευτέρα, αυτό φαίνεται ότι θα πάμε σε δύο γύρους. Θα είστε όλοι μαζί στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Χριστοδουλάκη? Γιατί ξέρετε, είναι ένα βασικό ερώτημα. Κοιτάξτε, καταρχάς, είναι ένα βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ καιρό τώρα, πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ φημίζεται για τον πλουραλισμό του εσωτερικά και για τις δημοκρατικές του διαδικασίες. Παρενθετικά, είχαμε και πριν από λίγες μέρες ένα debate το οποίο ήταν η επιτομή του εσωτερικού δημόσιου διαλόγου, με την έννοια ότι ήταν το πιο άμεσο debate που είχε γίνει σε σχέση και με τις εθνικές εκλογές. Για πρώτη φορά. Καλό επικοινωνιακά. Απόλυτα καλό. Δεν πλογάμε τα γένια επειδή έγινε εδώ στο Earth News, γιατί συμφωνήσαν και υποψήφοι πολιτικοί αρχηγοί και πήγαμε σε αυτό και είναι και κάτι που επιδίωκε φυσικά το Earth News, γιατί. Και σε όλα τα debate αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Αυτό θέλουμε και ως δημοσιογράφοι και κυρίως αυτοί που παρακολουθούν οι τηλεθεατές και οι πολίτες που θα κρίνουν. Πολύ σωστά. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι πάντα ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην εσωτερική δημοκρατική διαδικασία. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε μάθει να συζητάμε πολιτικά και δημόσια και εσωτερικά. Έχουμε μάθει να αξιολογούμε τις εκάστοτε υποψηφιότητες και έχουμε μάθει πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί στρατευμένοι στις μάχες που έχει μπροστά της η παράταξη. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία, χωρίς αυτό να μικραίνει το ύψος και το εύρος της ευθύνης που μας αφορά όλους. Για το πώς οφείλουμε την επόμενη Κυριακή, όπως σωστά λέτε, καθώς φαίνεται, να διασφαλίσουμε όλοι μας την ενιαία συγκροτημένη πορεία του χώρου. Για μένα αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, φυσικά έχει μεγάλο ρόλο ποιος θα εκλεγεί. Αν θα επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν θα είναι κάποιος άλλος νέος αρχηγός ή κάποιοι άλλοι. Αλλά το σημαντικό είναι να είσαι τώρα. Επιτρέψτε απλά να σχολιάσω ότι εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι θα μας βρει ενωμένους και στρατευμένους η προσπάθεια την επόμενη Δευτέρα. Είναι μια προεκλογική περίοδος χωρίς σχεδόν καμία παραφωνία απολύτως, εντός του πολιτικού πλαισίου, εντός του πλαισίου του πολιτικού πολιτισμού, που νομίζω ότι πολιτική ενισχύει την παράταξη. Και γίνεται και σκληρή. Είναι υγιές να γίνεται. Είναι υγιές. Είναι απόλυτα υγιές. Και τα διλήμματα να μπουν. Είναι αυτό που βλέπω σε άλλα κόμματα. Σωστά. Και τα διλήμματα να μπουν είναι υγιές και ο καθένας να βάλει το πρόσημο στην πολιτική του. Δεν είναι η πολιτική ούτε ουδέτερη, ούτε αδιάφορη, ούτε ισορροπιστική, ούτε με εσωτερό προσδιορισμό. Αυτό τώρα η αλήθεια είναι θα φανεί και από το πρόσωπο που θα αναλάβει. Οπότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει εκεί να είναι στο χώρο που είναι, να στρίψει λίγο πιο αριστερά σε μια φάση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα καλύτερά του και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε και χωρίς να έχει εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή να επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρετε, εσείς θα αποφασίσετε, οι φίλοι, τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί έχουν το λόγο σε αυτές τις δύο Κυριακές. Πρέπει να στρίψει πιο αριστερά, πώς πρέπει να κινηθεί, ή θα πρέπει να ενώσει δυνάμεις ο νέος αρχηγός μετά, δηλαδή να κάνει ένα κάλεσμα όπου θα μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία κομμάτων. Δεν λέω εγώ σε κοινό ψηφοδέλτιο, δηλαδή, να υπάρχει αυτονομία και αυτοτέλεια και ποιος είναι μπροστάρης, αλλά να υπάρχει μια συνεργασία ευρύτερη. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, καταρχάς ότι την Κυριακή 7 με 7 ψηφίζουμε στα εκλογικά κέντρα που έχουν αναρτηθεί στο site του ΠΑΣΟΚ. Και έχουν δικαίωμα όλοι, ας μην όποιος θέλει, που μπορεί την ίδια μέρα ακριβώς να εγγραφεί είτε ως μέλος είτε ως φίλος του κομμάτος, και το λέω αυτό γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί να έρθει και να συμμετάσχει. Mm-hmm. Ειδικά αυτή η κάλπη του ΠΑΣΟΚ, για να τη συνδέσω και με το ερώτημά σας, δεν είναι αμιγώς κομματική. Δεν εκλέγει απλώς τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι στο χέρι μας να αναδείξει και να επιλέξει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Θέλουμε λοιπόν να έχει εθνικά χαρακτηριστικά, να αφορά την κοινωνία. Θέλουμε να ξεφύγει από τα όρια του στενού κομματικού μηχανισμού και να επιλεγεί το πρόσωπο. Το πρόσωπο όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, mm-hmm. συνδέεται και με την πολιτική φυσιογνωμία. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η πολιτική φυσιογνωμία πρέπει να είναι τέτοια που να ξαναβάλει το κοινωνικό και το προοδευτικό πρόσημο του ΠΑΣΟΚ ξανά στην πρώτη γραμμή, με γωνίες και αιχμές. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί η πολιτική σου τοποθέτηση, ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός να είναι με όρους ετεροπροσδιορισμού ή ισορροπιών. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, κάτσε να κάτσουμε λίγο στη μέση. Αυτό χυλώνει εντός αγωγικών τα πολιτικά σου μηνύματα και δεν είναι καθαρό στον κόσμο τι λες, ποιους εκφράζεις και ποιους θέλεις να εκπροσωπήσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το βρούμε ξανά. Αυτό συνδέεται και με ένα επίσης ευρύ κάλεσμα σε κοινωνικές ομάδες που δεν μας εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό
για μένα τουλάχιστον, οφείλει να γίνει εκατέρωθεν. Mm-hmm. Και σε ένα κεντρογενές ακροατήριο, το οποίο μπορεί να εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία στο λεγόμενο αντισύριζα στοιχείο με βάση τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών, συμβιβαζόμενοι ακριβώς με αυτόν τον πύχη, αλλά και ιδιαίτερα ίσως και ακόμα παραπάνω, ως προς το πλήθος της κοινωνικής δεξαμενής, εννοώ παραπάνω, σε ένα κεντροαριστερό ή αριστερό στροφοκρατήριο, το οποίο μπορεί να κάνει άλλες εκλογικές επιλογές στο παρελθόν. Mm. Όμως, αν έπρεπε να συνοψίσω σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε την επόμενη μέρα, θα διάλεγα ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, 60% στις τελευταίες ευρωεκλογές, το οποίο έμεινε σπίτι του, στον καναπέ του, απέχει, αποστασιοποιείται, απογοητεύεται, αποστρέφεται οριζόντια την πολιτική και το πολιτικό μας σύστημα, με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναχτίσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Γιατί λέω υποχρεωμένοι, και το κλείνω, γιατί υπάρχει σήμερα ένα διτό κενό στο πολιτικό μας σύστημα. Μια συστηματική φθορά της Νέας Δημοκρατίας ως αποτέλεσμα των δικών της κυβερνητικών επιλογών και από την άλλη ένα έλλειμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά κυρίως έλλειμμα αντιπρότασης διακυβέρνησης. Αυτό όχι μόνο θέλουμε, όχι μόνο πιστεύουμε ότι μπορούμε. Θάσουμε, έχουμε χρέος να καλύψουμε το κοινό αυτό και να αλλάξουμε την υφιστάμενη διακυβέρνηση της χώρας. Απλώς καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά ξεκινείτε. Πρέπει να έχετε και μια κοινή γραμμή. Γιατί για παράδειγμα το προηγούμενο διάστημα, άλλο για την επιστολική ψηφοτιμία μέρα, άλλο για ένα άλλο θέμα, ξέρω εγώ, τα δυτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο και με το πρόσωπο και γενικότερα με την ευρύτερη πολιτική, αλλά να έχετε και μια σαφή άποψη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι απόλυτα σαφές αυτό. Ξέρετε, προφανώς και έγιναν και λάθη. Θα κριθείτε από αυτό. Εγώ δεν είμαι προσωπικά. Δεν εννοώ η ηγεσία και όλο το Πασόκ. Δηλαδή, όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά για αυτό. Εγώ δεν λέω ποιο είναι το σωστό. Αλλά να έχει μια ξεκάθαρη στάση. Εγώ λέω το εξής. Δεν θέλω να ισοπεδώσω την προσπάθεια που έγινε από όλους συλλογικά, αλλά και από την εκάστοτε ηγεσία. Για να μπορέσουμε να βαδίσουμε τα βήματα της επιβίωσης του χώρου σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Εσείς χρησιμοποιείτε έναν λάθο. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, όπως βλέπουμε τουλάχιστον την προοπτική του χώρου και με βάση το κενό που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα, να περάσουμε από αυτήν τη φάση της επιβίωσης στη φάση της υπέρβασης. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος του Πασόκ δεν μπορεί να είναι απλώς να προσπεράσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος του Πασόκ πρέπει να είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να αλλάξουμε το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας και αυτό προϋποθέτει, όπως πολύ σωστά βάζετε, και σαφήνεια και καθαρότητα στη στρατηγική μας και στα ευρύτερα πολιτικά θέματα και στη θέση που παίρνουμε εντός του Κοινοβουλίου. Που πολλές φορές ίσως να τη χάσαμε. Περιέχει όμως και τη φάση των συνεργασιών, κύριε Χρυστοδουλάκη. Είτε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, είτε σε επίπεδο. Δηλαδή, γιατί λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και ένα κυβερνητικό κόμμα. Αυτό θα το κάνει μόνο του το ΠΑΣΟΚ. Είναι στο 15% σήμερα. Για να γίνει κυβέρνηση, πρέπει να πάει στο 35%. Αυτό θα μπορούσε να γίνει περιέχει μόνο του. Διάλογο με άλλα κόμματα. Να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, μπορεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Mm. Η ερώτηση λοιπόν μπαίνει στο αν μπορεί μόνο του. Mm. Ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Όσον αφορά τις συνεργασίες. Έχουμε αποδείξει και είναι θέμα πολιτικής υγείας το πώς επενδύεις σε συνεργασίες συγκυριακά, προγραμματικά, εντός του Κοινοβουλίου, σε θέματα που υπάρχουν σημεία κοινής πολιτικής τομής. Το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν αυτό αφορά, για παράδειγμα, οριζόντιες συνεργασίες σε επίπεδο οριζόντιων σχημάτων, συγκολήσεων, κορυφής ή διαδρόμων, δεν μας αφορά. Τι μας αφορά όμως, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά. Να διεγείρουμε ευρύτερες δυνάμεις από τη βάση της κοινωνίας, από τα κάτω προς τα πάνω, σε μια λογική ότι το ΠΑΣΟΚ τραβάει μπροστά, εκφράζει μια καθαρότητα θέσεων που συνδέονται με την ποιότητα της δημόσιας υγείας, με την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, με το τι σημαίνει σήμερα έμεση φορολογία σε βάρος των αδυνάτων και πώς πρέπει να την αλλάξουμε, με το τι σημαίνει φορολογία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών ή των επιχειρηματιών, τι συμβαίνει στις εργασιακές σχέσεις, τι συμβαίνει με την ενεργειακή δημοκρατία, με τις τράπεζες και το ρυθμιστικό τους ρόλο και όλα αυτά. Να τα πούμε καθαρά, να τραβήξουμε μπροστά και να συνεπάρουμε ακριβώς τον κόσμο που έχει αγωνίες και προβλήματα εκεί έξω, να έρθει μαζί μας στην προσπάθεια αυτή. Στο δεύτερο γύρο, εσείς θα πείτε ποιον θα στηρίξετε, κύριε Χρυστοδουλάκη. Θα είναι ο κύριος Δούκας στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ανανώνουμε το ραντεβού. Να είστε καλά.